πρέπει να προφυλάξουμε και τους υπόλοιπους και εμάς τους ίδιους. Η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου ξεκίνησε. Λίγοι είναι εκείνοι ωστόσο που σπέβδουν να ελέγξουν αν έχουν προσβληθεί από κορονοϊό. Πολιτικά. Για αυτά που διακοπές. Ναι. Αν και οι ειδικοί ανησυχούν ότι το κύμα της επιστροφής των αδειούχων θα πυροδοτήσει ένα νέο πανδημικό, η επαναφορά μέτρων δεν βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα χρειαστεί να πάμε σε μέτρα ή αυτά τα μέτρα θα είναι μέτρα τα οποία θα είναι ήπιας μορφής, δεν θα είναι μέτρα τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα δύο χρόνια που ουσιαστικά δημιουργούσαν συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί και το άνοιγμα των σχολείων με την Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας να εξετάζει στα τέλη Αυγούστου με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της στιγμής τον τρόπο που αυτό θα γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα είναι υποχρεωτικές ούτε οι μάσκες, ούτε η διενέργεια self-test. Πιο κυρίαρχη τάση είναι ότι τα παιδιά θα γυρίσουν στο σχολείο περίπου όπως ήταν και πιο πριν, λίγο πριν να κλείσουν, δηλαδή να μην χρειάζονται self-test και κατά πάσα πιθανότητα οι μάσκες δεν θα είναι υποχρεωτικές, αλλά θα υπάρχει ισχυρή σύσταση. Η Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί και όσα γίνονται στο εξωτερικό, όπου κυριαρχεί η τάση άρσης των περιορισμών και στα σχολεία. Νιώθουμε και καλύτερα όταν κάνουμε ένα selfie rabbit και βγαίνει αρνητικό. Και αν βγει θετικό, εφόσον είμαστε εμβολιασμένοι, είναι καλό και για τους γύρω μας εμείς να καθόμαστε μέσα αν έχουμε συμπτώματα. Αναφορικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων μέσα στην τάξη, η Επιτροπή κλείνει προς την κατεύθυνση να ελέγχονται υποχρεωτικά μόνο οι συμμαθητές του κρούσματος που παρουσιάζουν συμπτώματα και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος να απομονώνονται για 5 ή 10 ημέρες.